Διαμάντια στο κορμί τη είναι όλα τα λεφτά. Τη αρέσει να μαλλιτή. Και εγώ, όχι να είμαι μαντάμ, η άλλη να. Το περιστατικό με το όπλο έχει λήξει ή θα γίνει κάποιο δικαστήριο? Θα γίνει δικαστήριο, έχει λήξει. Έχω φάει την ποινή μου, μια χαρά, όλα και ωραία. Η ποινή σου ποια ήταν? 10 μήνες. Για 3 χρόνια. Ξέρω εγώ. 10 μήνες. Δεν ξέρω καν τι να ξέρω. Πού να ξέρω, ο δικηγόρος ξέρει. Καθόλου. Με τι να στεναχωρηθώ? Με όλο το περιστατικό και την δημοσιότητα που πήρε. Όχι, γιατί να στεναχωρηθώ, δεν πυροβόλησα κανέναν. Απλά μου βρήκαν ένα πιστόλι πάνω μου. Μετανιώνει. Τι να μετανιώσω? Πού είχες πάνω στο πιστόλι? Δεν το είχα εγώ, δεν ήταν δικό μου. Για ποιο λόγο είχες πάνω σου το όπλο? Για ένα βίντεο κλιπ. Είδα το φως της δημοσιότητας και το περιστατικό με το όπλο του τρανού. Πώς το σχολιάζετε? Άμα θέλετε να ακούτε ραπ, αυτό είναι το ραπ. Τι θέλετε, ας πούμε? Αυτό είναι το ραπ, ρε παιδιά. Μπορείτε να πάτε να ακούσετε εκκλησιαστικά. Μπορείτε να πάτε να ακούσετε Μαντόνα, Πέγκι Ζίνα και τη Γαρμπή. Δεν μπορείς να ακούς αυτούς τους στίχους και έπειτα όταν ο καλλιτέχνης λειτουργεί με έναν τρόπο ανάλογο της μουσικής του να σοκάρεσαι, να πέφτεις από τα σύννεφα. Σας ακούνε και πολύ μικρά παιδιά, δηλαδή 10χρονα, 11χρονα. Εμείς προσωπικά, εγώ σαν light, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, δεν φέρω κάποια ευθύνη ως πρότυπο. Το άμα ο γονιός επιτρέπει στο 10χρονο ή στο 8χρονο παιδί του να ακούσει κάποια μουσική ή να δει το Scarface στην τηλεόραση, είναι δικό του θέμα. Είναι όμως πρότυπο για αυτά τα παιδιά. Αποτελούμε πρότυπο άθελα μας. Όποιος θέλει να την ακούει τη μουσική, όποιος γονιός θέλει να αφήνει το παιδί να ακούει τη μουσική, θα ακούει τη μουσική, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά και εμείς οφείλουμε στους εαυτούς μας και οι καλλιτέχνες που είναι στο ρόστερ μας και αυτοί στον εαυτό τους να είναι αυτοί που είναι, να λένε τις ιστορίες που ζουν. Δεν μπορεί ο καθένας να προδώσει την αυθεντικότητά του και αυτό που είναι, επειδή μπορεί κάποιο παιδάκι να τον ακούσει να κάνει. Εγώ είμαι αυτός. Αυτό... Είναι παράνομο βέβαια. Το να είσαι ο εαυτός σου. Το να οπλοφορείς. Το νερό είναι βρεγμένο. Τι, πού θες να καταλήξεις με αυτό? Είπα εγώ ότι είναι νόμιμο. Οπότε θεωρείτε πως είναι ένα τόπιμα ή είστε ο... Αυτό που είναι, παιδιά, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Όχι, παιδιά, τι είναι, ας πούμε, αν ήταν ατόπιμα, πλημέλημα, κακούργημα. Το φανάρι και είναι αυτό που είναι. Εντάξει, όλα αυτά που υπάρχουν στα τραγουδιά συμβαίνουν, εντάξει. Άλλα συμβαίνουν περισσότερο, άλλα λιγότερο. Οκ, αυτή η μουσική αντικατοπτρίζει διάφορες γειτονιές από αυτές και τον τρόπο που έχουν μεγαλώσει μερικά παιδιά από τέτοιες γειτονιές.